Λοιπόν, εντάξει, τα ξαναφτιάχνουμε αν χαλάσουν, δεν πειράζει, θέλω να το δοκιμάσω. Άρε φίλε. Λοιπόν, θα αρχίσω να τα κάνω pick-up αυτά ένα-ένα, με την ελπίδα ότι δεν θα πέσουν όλα κάτω. Για να δούμε. Ωρε φίλε, γιατί μου το κάνει αυτό σήμερα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved στο The Island Plus. Yay! Οπα, τι είναι αυτό. Yay, The Island Plus. Άλλα δύο μωράκια Snow Owl σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξοδέψω Kibble για να κάνω imprint. Δεν με ενδιαφέρει το imprint. Αυτό εδώ ήθελε βόλτες και αγκαλιές, οπότε έχει πάει 75. Αυτός εδώ τώρα με το Kibble, ας πρόσεχε. Δεν του φταίω εγώ. Λοιπόν, έχω κάνει λίγη δουλίτσα εκτός κάμερας, αλλά άφησα την περισσότερη δουλίτσα να την κάνουμε στο live stream. Όπως θα δείτε εδώ, υπάρχει λίγο περισσότερος χώρος από ό,τι πριν, ειδικά αν βγάλουμε από τη μέση το Griffin, αν το αγνοήσετε και δεν το βλέπετε. Γενικά υπάρχει εδώ λίγο περισσότερος χώρος από ό,τι υπήρχε πριν. Έχουν φύγει όλα τα Snow Owl μέσα από το σπίτι. Δεν υπάρχει Snow Owl μέσα στο σπίτι πλέον. Έχουν φύγει οι δύο αρκούδες. Οι δύο αρκούδες έχουν μπει στο Cryo Fridge εδώ μέσα. Έχω αφήσει μόνο την Μπαλού, επειδή καμιά φορά την παίρνω σε μερικές σπηλιές μέσα. Τώρα την έχω γεμίσει υλικά, επειδή δεν έχω χώρο να τα βάλω. Αλλά θα φτιάξουμε Vault σήμερα, οπότε θα έχουμε χώρο να τα βάλουμε αυτά. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτή εδώ μεταλλού. Άνκυλο. Έβαλα το άνκυλο εδώ μέσα. Α, ήθελα να το βάλω. Ναι, οκ. Okay. Ήθελα να το πάω κάτω και το ξέχασα και επειδή το είχα πάνω μου έκανα transfer all και μπήκαν όλα εδώ μέσα. Χοντρούλα είναι μία αρκούδα. Winnie η άλλη αρκούδα. Καβουρίνα είναι ο καρκίνος που πήραμε στο προηγούμενο επεισόδιο στη σπηλιά. Την γκάτσαμε ένα γκάτσα το οποίο θα το βγάλω από εδώ όταν του φτιάξω σπιτάκι. Και το Baryonyx, επειδή τρώει ψάρι και βαριέμαι να πηγαίνω κάθε μέρα κάτω να του βάζω ψάρι στο inventory του, το έχω αφήσει εδώ μέσα για να μην χρειάζεται να το ταΐζουμε. Και το Otter τρώει ψάρι, το ξέρω, αλλά το Otter το έχω εδώ, οπότε του δίνω ψαράκι συνέχεια. Τώρα του έχω δώσει πολύ γιατί δεν είχα που να το βάλω. Αυτά. Πάμε. Α, να αφήσω το άνκυλο κάτω, μιας και το έχω πάνω μου τώρα. Ωραία. Να θυμίσω ότι το άνκυλο δεν χωράει να περάσει από αυτή εδώ την πόρτα. Το ξέρω και δεν με πειράζει, γιατί ούτως ή άλλως, όταν πηγαίνω για να μαζέψω μέταλλα, το βάζω σε κράιοποτ το άνκυλο και το παίρνω μαζί μου, οπότε μπορώ κατευθείαν από εδώ να το βάζω σε cryopod και να το παίρνω μαζί μου. Δεν χρειάζεται να το έχω στο σπίτι για να το βάλω σε cryopod, καταλάβατε. Οπότε θα το έχω εδώ το άνκυλο. Άμα θέλω να μαζέψω μέταλλα, το βάζω σε cryopod και φεύγω. Και μετά το ξαναρίχνω κατευθείαν εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει να χωράει από την πόρτα εδώ για να περάσει. Τι άλλες αλλαγές έχουν γίνει εδώ πέρα που δεν τις είδατε? Θέλω να τα δείτε όλα, παιδιά. Δεν θέλω να σας κρύψω τίποτα. Έκανα pick-up όλα αυτά εδώ όλες τις βάσεις και τις ξανάβαλα με σκαλίτσα 100% ίσια, επειδή με ξέρετε εμένα, εντάξει, δεν μπορώ να σας κρυφτώ. Τα έβαλα όλα ίσια. Αυτά που είναι εδώ στη μέση είναι ίσια εδώ και αυτά που είναι στις γωνίες είναι διαγώνια. Αυτό ίσια, αυτό διαγώνια, αυτό ίσια, αυτό διαγώνια, είναι όλα με σκαλίτσα τέλεια βαλμένα. Και εδώ πέρα είναι τα έξτρα από τα επόμενα artifact που θα πάρουμε σιγά σιγά στην πορεία. Έχω πάρει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. 1, 2, 3. Άλλα 4 έχω να πάρω. Οπότε περισσεύουν 2 βάσεις. Okay. Το artifact που θα μας αρέσει περισσότερο, το σχήμα του ή το χρώμα του, θα το βάλουμε ξανά εδώ. Να υπάρχει 2 φορές, δεν πειράζει. Και τώρα το σκέφτομαι. Θα μπορούσα εδώ μέσα να το κάνω δωμάτιο για artifact, αφού δεν πέφτει ακτίνα πια εδώ κάτω. Θα μπορούσα να το γεμίσω εδώ με foundations, να αφήσω τα τζάμια
για να μην τέτοιο. Θα αφήσω τα τζάμια εδώ που μου αρέσουν, αλλά εδώ κάτω θα γίνει δωμάτιο για artifacts. Ναι, και θα τα πάρω όλα τα artifacts από εδώ και θα τα βάλω από τη μέσα μεριά και θα τα βλέπουμε. Για να δω πώς φαίνεται πίσω από το τζάμι ένα artifact. Δεν φαίνεται και τόσο όμορφο γιατί πέφτει ακριβώς πάνω στα σίδερα. Θα δω, ίσως βάλω και τους τοίχους. Δεν ξέρω, θα δω, θα το σκεφτώ λιγάκι. Αφήστε με να το σκεφτώ, δεν είναι τις παρούσεις. Σήμερα θα κάνουμε άλλα πράγματα. Επιτέλους τράβηξα καλώδιο εδώ και έβαλα φως. Γιατί έχουμε μόνο εδώ generator. Τράβηξα καλώδιο όλο μέχρι εδώ. Μετά έβαλα αυτό το flexible το καινούργιο. Και μετά τράβηξα από εδώ μέχρι εδώ. Και εδώ έβαλα φως. Μετακίνησα το forge λίγο πιο δίπλα. Αυτά νομίζω σας τα είπα όλα. Από εδώ δεν έχω τραβήξει γραμμή ακόμα γιατί είχε ζώα. Okay. Οπότε τουλάχιστον από αυτή την πλευρά είναι λίγο πιο φωτισμένο το σπίτι. Τώρα λείπει από αυτή εδώ τη γωνία, λείπει λίγο φωτάκι, λίγο φως. Εντάξει, θα το βολέψουμε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με λίγο χτίσιμο, μιας και είναι νύχτα. Ξεκινήσω από εδώ, από το σπίτι. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ. Θυμάστε που σας έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, από εδώ μπαίνουμε. Ξημερώνει θα μου πεις τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, μπαίνουμε από εδώ. Το ακριβώς απέναντι είναι αυτό. Θα ήθελα να γκρεμίσω όλο αυτό τον τοίχο και να μεγαλώσω το σπίτι προς τα πέρα. Και εκεί που θα μεγαλώσω προς τα πέρα θα μπει αυτό εδώ το Industrial Forge, καθώς και διάφορα άλλα μεγάλα πράγματα που θα φτιάξουμε. Το grinder ας πούμε που θα φτιάξω. Θέλω να βάλω vault από εκεί. Δεν θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Θα είναι 3 foundation, 3 sinking βάθος θα έχει. Μικρούλι, ίσα ίσα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θέλω μερικά ceiling. Μάλλον όχι τόσο πολλά. Και μερικά δεν ξέρω. Walls. Ωραία. Θα κάνω τώρα ένα πείραμα. Να κάνω pick-up ένα τοίχο. Να δούμε αν θα πέσει μισή βάση κάτω. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως δεν θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε να πάρουμε pick-up ένα. Αυτό ακριβώς παιδιά το ήξερα γιατί το έχω ξαναπάθει. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ έκανα την τρύπα που ήθελα. Ένα, δύο, τρία πλάτος. Το ξέρω ότι δεν μπορώ να βάλω τρίτο τέτοιο. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν τα pillars. Φέρτε και τα 27, δεν πειράζει. Αν κατέβω εδώ θα μπορέσω να ξανανεύω. Πού είμαι εδώ? Ναι, από εδώ θα κατέβω. Θα μπορέσω. Λοιπόν, το pillar εδώ. Λογικά κουμπάει, αλλά δεν μπορώ να βάλω πιο κάτω. Και okay, ακουμπάει. Οπότε μπορώ να βάλω άλλο ένα ceiling εκεί. Και αχ, αυτό δεν είναι κέντρο κέντρο. Οπότε θα το pillar δεν θα είναι κέντρο τελείως, αλλά θα βάλω άλλα pillars. Θα το βγάλω αυτό σε λίγο. Λογικά με τα tech παπούτσια δεν ανεβαίνει εδώ. Όχι. Όχι, οκ. Okay. Πάμε από γύρω γύρω λοιπόν. Αν πάει, αν δεν πάει δεν πειράζει, κάνουμε το γύρο. Klein mine. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε τα δύο pillar που θα έχουμε εδώ για υποστήριξη, γιατί μόνο δύο pillar θα έχει. Μέχρι εδώ θα το πάω, δεν θα το πάω πολύ, δεν θα το κάνω πολύ μεγάλο. Λίγο, ίσα ίσα, τόσο μου χρειάζεται, δεν χρειάζομαι περισσότερο. Μέχρι εδώ και θα είναι κομπλέ. Και παραπάνω από όσο χρειάζομαι θα είναι αυτός ο χώρος. Ίσα ίσα να χωρέσει το industrial forge εδώ πέρα και το grinder και μερικά volt εδώ πέρα. Και όλα αυτά να δεν θα πιάνουν καθόλου χώρο μέσα στο σπίτι γιατί θα είναι από πίσω. Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα pillar εδώ. Λοιπόν,
Θα σας δείξω και λίγο ένα κολπάκι που το έχω ξαναδείξει παλιά. Ελπίζω ότι το έχετε ξαναδεί. Αν δεν το έχετε ξαναδεί, είναι ευκαιρία να το δείτε τώρα. Εδώ, όπως όλοι ξέρετε, περισσεύει αυτή η βλακή από το πίλαρ και φαντάζομαι δεν αρέσει σε κανέναν αυτό. Υπάρχει ένα κολπάκι να μην περισσεύει αυτό το πίλαρ εκεί. Βάζουμε το πίλαρ έτσι, όχι να περισσεύει λίγο. Το βάζουμε να περισσεύει πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, μετά πάμε κάτω. Πρέπει να έχουμε χώρο από κάτω όμως για να το κάνουμε αυτό, έτσι, άμα δεν έχουμε χώρο δεν γίνεται. Παίρνουμε το πίλαρ. Έλα. Να το κάνει παιδιά, εδώ το κάνει, αλλά δεν... Το βλέπετε, πάει εκεί και πάει και εκεί, έχει δύο σημεία. Ένα πάνω και ένα κάτω, θα το βάλω εδώ που είναι κάτω. Τώρα από εδώ δεν μπορώ να δω καλά, αλλά νομίζω ότι μπήκε εντάξει. Για πάμε πάνω να δούμε. Εδώ. Λοιπόν, κάνουμε pick up το επάνω pillar. Να το, έγινε. Φαίνεται λίγο. Φαίνεται λιγάκι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Αν το κάνετε με μεταλλικό ceiling και μεταλλικό pillar, δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Αλλά στην πέτρα φαίνεται λιγάκι. Εντάξει, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, παιδιά. Θα φανεί λίγο. Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε αν γίνεται να κάνουμε το ίδιο εδώ, όπου αφήνω ένα από εκεί και έχω βάλει το pillar. Αφήνω ένα από εκεί και έχω βάλει το pillar εδώ. Δεν μου αρέσει που έχω και άλλα pillar κολλητά δίπλα. Μπορεί αυτό να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Πάνω, κάτω. Να το. Φαίνεται λίγο, επειδή ενώνεται και επειδή έτσι είναι το... Κοιτάξτε πώς είναι το άλλο και κοιτάξτε πώς είναι αυτό. Αν δεν το προσέξεις, νομίζω δεν φαίνεται τόσο πολύ. Δεν ενοχλεί κανέναν. Εμένα τουλάχιστον δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Οπότε τώρα μπορούμε να πάμε εδώ και να το κουμπίσουμε μέχρι κάτω, ώστε να δίνει υποστήριξη σε όλα. Εδώ τώρα. Ένα, δύο... Λογικά αυτό μπορώ να το πάρω και με τα δύο pillars αυτά θα στηριχτεί όλο. Να. Δεν ξέρω για εδώ μπροστά, αλλά... Λογικά θα είναι εντάξει, για να μετρήσω. Ή θα χρειαστούμε και άλλα pillars. Αυτό δίνει υποστήριξη μέχρι αυτό εδώ. Αυτό εδώ παίρνει υποστήριξη από εκεί, είναι σωστά, είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε πάνω. Για τελευταία φορά δεν χρειαστεί να ξανακατεύουμε. Ωραία. Πήκα. Τελείω. Σαν μπαλκονάκι μοιάζει. Αλλά δεν θα είναι μπαλκόνι γιατί θα κλείσει όλο. Μια χαρά θα είναι. Τέλειο. Ωραία. Και από εδώ. Θα μπορούσα να το κάνω με τζάμι, αλλά δεν έχω τόσο κρίσταλ αυτή τη στιγμή. Τείχους. Θα μας τελειώσουν οι τείχοι και μετά τι θα κάνουμε. Τέλεια. Πάει και αυτό και τώρα πρέπει να πάμε από πάνω για να βάλουμε το ταβάνι. Είπα να το κάνω ένα πιο ψηλό. Για να δούμε πως θα γίνει. Και να βάλω σλόπ από εκεί. Εκεί. Και εκεί. Έτσι, να μην σηκώνεται και πολύ απότομα.
Σιγά σιγά. Ένα τσακ και μετά τσουκ. Α, έχουμε και τα Snow Owl. Αχ, μεγαλώσανε. Είχα follow, το ξέρω. Μεγαλώσανε τα μωράκια που είχαμε εδώ πέρα στην αρχή του επεισοδίου. Να δώσουμε και μερικά ονόματα, Μισό λεπτάκι. Ασπρούλης. Και Ασπρούλα. Ανομάζω Ασπρούλης και Ασπρούλα. Νομίζω ήταν δίδυμα αυτά, παιδιά. Βγήκανε και τα δύο από το ίδιο αυγό. Δίδυμα. Τα αφήνω εδώ πάνω προς το παρόν. Να σας δείξω και κάποια άλλα ονόματα τα οποία έχω δώσει. Από τα ονόματα που μου προτείνατε. Εδώ πέρα είναι τα μωράκια που είχα κάνει στο προηγούμενο επεισόδιο. Ένα είχα κάνει στο προηγούμενο, νομίζω, και μερικά εκτός κάμερας. Έχουμε παγόνι και χιονισμένο βουνό. Έχουμε 4 snow owl εδώ πέρα πλέον, παιδιά. Τα οποία είναι λίγο στριμόκολλα, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Ταΐζουν τα γκάτσα, ρίχνουν τα pellet και τα γκάτσα τα παίρνουν αυτόματα. Δεν είναι πολύ ώρα που τα είχα βάλει εδώ, οπότε δεν έχουν μαζέψει τόσο πολλά. Αλλά κάτι κάνουν. Λοιπόν, ένα. Τώρα προσπαθώ να δω αν λοκάρει σε δεύτερο σημείο. Όχι, δύο. Τρία. Και τα άλλα τρία θα τα ξεκινήσω από εδώ. Ένα. Δύο. Α! Δεν τα υπολογίσα καλά. Έχω υλικά πάνω μου. Όχι, άμα είχα θα τα φτιάχνω. Εδώ. Όχι. Άλλο ένα. Μάλλον έτσι. Και εδώ τώρα θέλουμε πάτωμα, ταβάνι. Έτοιμο. Μια χαρά. Μπορώ να πάρω το forge από εδώ. Pick up industrial forge. Πάμε να το βάλουμε μέσα να δούμε αν θα εξέχει. Εξέχει. Νομίζω δεν εξέχει καθόλου. Δεν ξέρω πως θα μπορέσω να το δω καλά, αλλά νομίζω δεν εξέχει καθόλου. Πολύ καλό αυτό, πολύ θετικό. Και η τύχη σίγουρα έχουν υποστήριξη από το... Α, όχι! Τα slobbed δεν κάνουν υποστήριξη. Παίζει, παιδιά, αν κάνω pick-up αυτό εδώ το wall, παίζει να φύγουν και τα slobbed μαζί. Τα slobbed μπορεί να κολλήσουν από πάνω προς τα κάτω, άρα ναι, ίσως να κολλάνε από εκεί. Ελπίζω τουλάχιστον τα wall αυτά να κάνουν υποστήριξη στα τριγωνικά ceiling. Λοιπόν, εντάξει, τα ξαναφτιάχνουμε αν χαλάσουν, δεν πειράζει, θέλω να το δοκιμάσω. Άρε φίλε. Τα τριγωνικά, παιδιά, είναι το πρόβλημα όλο. Τα σλόπ του μια χαρά κάθονται, τα τριγωνικά είναι όλο το θέμα. Που δεν κάθονται με τίποτα. Και χάνουμε υλικά έτσι, χάνουμε πολλά υλικά. Λοιπόν, θα αρχίσω να τα κάνω pick-up αυτά ένα-ένα, με την ελπίδα ότι δεν θα πέσουν όλα κάτω. Για να δούμε. Ωρε φίλε, γιατί μου το κάνει αυτό σήμερα. Μόνο μην αρχίσουν να σπάνε τα τζάμια εδώ, παιδιά, και έχουμε ντράβαλα. Μην αρχίσουν να σπάνε τα τζάμια. Αχ. Πρέπει να το κάνω όμως, δεν γίνεται, πρέπει. Αν βάλω μερικά ακόμα. Η βλακεία είναι ότι είχα αρχίσει και έβαζα γύρω-γύρω πρώτα. Βλακεία, τέλος πάντων, ναι. Η βλακεία είναι του Ark, όχι δική μου, αλλά τέλος πάντων. Αυτό σίγουρα μπορώ να το πάρω, χωρίς να πέσει τίποτα, ωραία. Και αυτό μπορώ να το πάρω, μάλλον. Θα κρεμιστεί όλο το σπίτι, φοβάμαι.
Κοιτάω να δω τώρα να καταλάβω λίγο τη λογική πως έχουν λοκάρει αυτά. Μήπως και καταφέρω και τα πάρω χωρίς να πέσει. Ωραία. Ένα είναι παιδιά, μόνο ένα. Αν πάρω αυτό το ένα, μετά θα με εντάξει. Α, έχει και από εδώ άλλα δύο. Ωραία. Πάρω και αυτό. Και ο Θεός βοηθός. Εντάξει. Ωραία. Από εδώ τώρα. Λες να πέσουν πάλι όλα. Όχι. Αχ. Δεν πέσανε. Ωραία. Οπότε μπορώ με ασφάλεια να πάρω αυτό και αυτό. Και ένα τελευταίο, παιδιά. Ένα τελευταίο. Και δεν παίρνω άλλο μετά. Αχ, ωραία. Ωραία, ωραία. Το σώσαμε το σπιτάκι μας. Τέλεια. Ωραία. Γίνανε επικά, παιδιά. Όλη η τύχη. Άλλοι δύο νομίζω μείνανε εδώ. Σταμάτησε και η βροχή. Ή είμαστε στα... Όχι, δεν σταμάτησε ακόμα. Αλλά βλέπω δυνατό ήλιο, οπότε σταματάει όπου να είναι. Λοιπόν, ωραίο έγινε. Θα το κλείσουμε λιγάκι από πάνω τώρα. Και νομίζω θα είναι εντάξει. Εδώ δεν μου πολύ αρέσει που σηκώνεται έτσι, αλλά δεν πειράζει. Είναι σαν να το διαχωρίζει αυτό εδώ το κομμάτι. Νομίζω μια χαρά βγήκε. Θα φύγουν όλα τα κουτιά, θα μπουν βόλτα εδώ πίσω. Εδώ στη μέση θα μπει ένα grinder. Μια χαρά είναι. Ωραία το βολέψαμε το τέτοιο. Το Industrial Forge εδώ. Για να το δω λίγο. Δεν περισσεύει καθόλου, παιδιά. Καθόλου δεν περισσεύει από πάνω. Ωραία, λοιπόν. Έτοιμο. Νομίζω μου πήρε λιγότερο χρόνο από ό,τι υπολόγιζα. Θα πάμε κάτω. Να το ολοκληρώσουμε και από μέσα. Λοιπόν, ασπρούλα. Ασπρούλης. Δίδυμα ήταν αυτά εδώ. Ασπρούλα, ασπρούλης. Ήτανε δίδυμα. Ασπρούλα, ασπρούλης. Αυτό εδώ είναι mail. Αυτό είναι... Ασπρούλης. Ασπρούλα. Το mail γιατί το ονόμασα ασπρούλα. Μπορεί να μου πει κάποιος. δεν πειράζει, συγγνώμη, αλλά... Τώρα μπήκε. Το κρατάμε. Χιονούλα 2, το έχετε ξαναδεί. Snow Owl. Απαράδεκτο. Mail. Περιμένετε. Αυτό θα το πούμε Snow Town. Ωραία. Και αυτό εδώ. Μιας και θα πάμε να μαζέψουμε oil, δεν ξέρω, μου ταιριάζει. Θα το πούμε Snow Oil. Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Έχω φυλάξει όλα τα σχόλια που μου δώσατε στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε θα τα δώσω σε όλα τα καινούργια μωρά που θα κάνω από εδώ και πέρα. Έτσι. Φέρε μου δύο τέτοια. Τρία, τέσσερα. Ωραία. Τώρα. Έτοιμο. Βάλε αυτά πίσω. Μια χαρά. Έτσι, ξέρω εγώ. Μια τεράστια. Θα βάλω ένα. Που είναι οι ντουλάπες. Εδώ για να μπορέσω να πάρω όλα τα πράγματα που έχουν οι ντουλάπες να τα βάλω εδώ μέσα. Παίρνουμε τις άσχημες ντουλάπες. Παίρνουμε τα άσχημα forge. Α, έχουν πράγματα μέσα τους. Ωραία. Έτσι. Για να δούμε. Μη μου αλλάζει το φωτισμό τώρα και με μπερδεύεις. Και καλά σαν τείχος. Όπα, θα με πάει πίσω αυτό.
Α, δεν έχω άλλο Volt ούτως ή άλλως. Αυτά είχα. Ωραία. Κοίτα να δεις. Όλα μας τα πράγματα χωρέσαν σε ένα Volt. Δεν θα μπορέσω να τα χωρέσω σε 4 κομπλέ. Αυτό το φως θα πάει πίσω. Τώρα, αν χωράει άλλο Volt εδώ, δεν θέλω να βάλω άλλο. Έτσι θα τα αφήσω, παιδιά. Βάλτε όλα μέσα. Να δούμε σε σύνολο τι θα πάρουμε. Α, δεν έχει grind all. Δεν είναι S+. Ένα-ένα θέλει. Σοβαρά. Δεν έχει grind all. Όχι. Ένα-ένα. Οκ. Okay. Και φτάσαμε και στο κράνος. Όπου το κράνος μας έδωσε 14 κρύσταλλα. Βάλε και αυτά εκεί. Σίγουρα συμφέρει από την άποψη του Organic Polymer. 100-276. 245 Metal Ingot, 149 Silica Pearls και κάτι λίγα άλλα. Έχω κανένα... πώς τα λένε αυτά τα Helmet. Να τα. Heavy. Δεν πρόκειται ποτέ να τα φορέσω αυτά. Και αυτά νομίζω ότι δίνουν καλό κρύσταλλο. Για να δούμε. Μόνο 10. Πρέπει να έχει όριο, παιδιά, κάπως πόσο δίνει, δεν ξέρω. 8. Οκ, okay, δεν πειράζει. Μαζέψαμε πολύ organic polymer. Κλείστε γιατί μας ζάλισε. Να αποθηκεύσουμε το organic polymer εδώ. Ωραία. Ρίξτε τα υπόλοιπα εδώ, θα τα ξεχωρίσω σε λίγο γιατί βιαζόμαστε πάρα πολύ να κλείσουμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε πατήστε like, κάντε subscribe για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια. Κοινοποιήστε το να το δουν και φίλοι σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε γράψτε το κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας! We'll be right back.